μιλάμε για μια επιτυχία, μικρή επιτυχία το 5-0. Αλλά δεν σημαίνει και τίποτα. Ο Ολυμπιακός κοιτάει το επόμενο παιχνίδι όπως κάνει κάθε χρόνο, όπως κάνει κάθε φορά. Και θα είναι έτοιμος για ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια. Πόσο δυσκολεύει την προετοιμασία σας? Η Βαλένθια έρχεται με νέο παίκτη, Νέντοβιτς, στην απουσία όπως είναι ο Βαν Ρόσομ, πληγωμένη με μια μόλις νίκη σε 5 παιχνίδια. Όλοι οι παίκτες γνωρίζουν ότι η Βαλένθια δεν είναι ομάδα της μίας νίκης μόνο αυτού του ομίλου. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δύσκολη ομάδα και δύσκολα θα χάσει εδώ πέρα. Το γνωρίζουμε όλοι και γι' αυτό, όπως είπα, ο κάθε παίκτης ήταν έτοιμος για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι και κεράματα. Κώστα, τι έχει αλλάξει σε σύγκριση με το... Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά τι έχει αλλάξει για εσάς σε σύγκριση με τον αγώνα του πρώτου γύρου που κερδίσατε δύσκολα στην πρεμιέρα? Καταρχήν ήρθε ο νέος προπονητής. Νομίζω ότι η ομάδα όσο προχωράει βρίσκει το ρυθμό της, παίζει καλύτερα, αντιμετωπίζει καλύτερα το παιχνίδι, είναι πιο έτοιμη και αυτός είναι και ο στόχος της ομάδας, να βελτιώνεται το παιχνίδι για να είναι όταν πρέπει έτοιμη.